Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Είμαι ο Βασίλης και βρίσκομαι στην Ελλάδα. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα σας εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να φύγω από την Καμπότζη, όπως σας είπα και στο τελευταίο βίντεο. Προς το παρόν επιστρέφω στην Ελλάδα. Θα εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους πήρα αυτή την απόφαση. Δεν είχα δυστυχώς δεύτερη επιλογή. Ήταν η μόνη μου επιλογή, αλλά θα σας πω σε λίγο. Στη συνέχεια θα σας πω ποια είναι τα πλάνα μου για το μέλλον όσον αφορά τα ταξίδια προφανώς, και μείνετε μέχρι το τέλος για να ακούσετε ποια ήταν η δουλειά μου στην Καμπότζη, την οποία κρατάω μέχρι και σήμερα. Παρεμπιπτόντως, εάν θέλετε να κάνουμε ένα βίντεο αποκλειστικά για τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ασία, συγκεκριμένα στις χώρες που ήμουν και γνωρίζω έτσι αυτοπροσώπως πάνω κάτω πώς κινούνται για τους ξένους, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά χρήσιμο βίντεο, ειδικά για όποιον θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να εργάζεται ταυτόχρονα, έτσι ώστε να μην ξοδεύει αλλά να βγάζει κιόλας χρήματα ενώ ταξιδεύει. Γράψτε λοιπόν κάτω στα σχόλια ό,τι σχετικές ερωτήσεις έχετε. Πάμε τώρα όμως στο διατάφτα. Ο κύριος λόγος που έπρεπε να φύγω από την Καμπότζη δεν είναι άλλος από το ελληνικό διαβατήριο. Βλέπετε, το διαβατήριο είναι ένα έγγραφο το οποίο κάθε ταξιδιώτης πρέπει να έχει μαζί του, ανεξάρτητα σε ποια χώρα βρίσκεται. Ειδικά αν είσαι Ευρωπαίος και θες να ταξιδέψεις εκτός Ευρώπης, το διαβατήριο είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχεις. Ένα πρώτο αρνητικό το οποίο εντοπίζει κανείς για το ελληνικό διαβατήριο είναι ότι έχει χρόνο διάρκειας, έτσι τα 5 χρόνια. Και γιατί λέω αρνητικό? Γιατί ας πούμε, γιατί άλλα διαβατήρια όπως των Ηνωμένων Πολιτειών κρατάνε μέχρι και 10 χρόνια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τι έγινε? Πάμε να κάνουμε ένα rewind. Πάμε λίγο πίσω στο Μάρτιο του 2020, όταν είχα πρωτομπεί στην Καμπότζη στις αρχές του Μαρτίου του 2020, ένα χρόνο και κάτι μήνες πριν. Good morning everyone, welcome to the last day in Vietnam. Actually in 50 minutes I have a bus ride to Cambodia, to the capital of Cambodia. The ride lasts for 6 hours, I will be in the capital in the evening. Some last thoughts about Vietnam. I really love the country, I really love all the places I visited. Good food, really good people and a cheap country for everyone to travel. Enjoy the ride with me and I'll see you in Cambodia. I just arrived in the capital city of Cambodia. Time is 7 o'clock. It took us 6.5 hours, including the border process. I have no idea where I am. I'm just like in the middle of this big city. It's really big. I'm really surprised how developed and still under development is. Priority now is to find a hostel and have dinner. Επειδή εγώ επισκέφτηκα αυτή τη χώρα με τουριστική βίζα, όταν μπήκα λοιπόν στη χώρα, μου έδωσαν άδεια παραμονής τουριστικής βίζας για 30 ημέρες. Μετά τις 30 ημέρες, δηλαδή τον αρχές Απριλίου του 2020, παρέτεινε τη διαμονή μου ακόμα για άλλες 30 ημέρες, οι οποίες είναι και το μέγιστο που μπορείς να μείνεις σε αυτή τη χώρα και γενικά νομίζω στις ασιατικές χώρες με τουριστική βίζα. Δηλαδή με τουριστική βίζα μπορείς να μείνεις το πολύ 2 μήνες στις ασιατικές χώρες. Τι έγινε όμως τον Απρίλιο του 2020? Τον Απρίλιο του 2020, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα σύνορα ήταν ήδη κλειστά, έτσι από τα τέλη Μαρτίου, και συνεπώς οι κυβερνήσεις των γύρω χωρών, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη και Καμπότζη φυσικά, αποφάσισαν να παρατείνουν την τουριστική βίζα μέχρι ότου οι ταξιδιώτες, οι οποίοι ήμασταν εγκλωβισμένοι, να μπορέσουμε να βρούμε μια πτήση για να γυρίσουμε πίσω στις χώρες μας. Πολλοί το βρήκανε σαν ευκαιρία αυτό, όπως και εγώ να μείνω παραπάνω στην Καμπότζη χωρίς να χρειαστεί να πληρώνω χρήματα. Ήμασταν δηλαδή παράνομοι, θα λέγαμε, με τις ευλογίες του κράτους. Εμείς συνεχίζουμε. Δεν έχω πλάνα για το μέλλον. Την επόμενη Τετάρτη, 1η Απριλίου, κανονικά ήταν η πτήση μου για Ινδονησία. Προφανώς ακυρώθηκε, όπως και τόσες άλλες πτήσεις. Οπότε μένουμε Καμπότζη, συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε. Αυτό. Δηλαδή, όλοι όσοι είχαμε μπει από τον Ιανουάριο του 2020 και έπειτα, μπορούσαμε να μείνουμε επαόριστον μέχρι να βρεθεί μια κάποια λύση. Έτσι λοιπόν, δοθήσεις της ευκαιρίας,
εγώ αλλά και άλλοι χιλιάδες εγκλωβισμένοι τουρίστες στην Καμπότζη, αποφασίσαμε να μείνουμε για όσο διάστημα ήθελε ο καθένας, χωρίς να χρειαστεί να ανανεώνουμε τη βίζα κάθε μήνα. Η βίζα ανανεώνονταν ηλεκτρονικώς και γι' αυτό το λόγο δεν χρειαζόταν να πληρώσουμε $50 το μήνα για κάθε μήνα παραμονής μας στην Καμπότζη. Όμως δεν είναι αυτός ο κύριος λόγος που γύρισα. Είναι μεν ένας από τους λόγους, γιατί δεν ήθελα να κάτσω παραπάνω λόγω της βίζας. Ο κύριος λόγος είναι ότι το διαβατήριό μου λίγη πάρα πολύ σύντομα και φοβόμουνα ένα ξαφνικό ξέσπασμα του ιού, γιατί στην Καμπότζη ο ιός, τα κρούσματα μάλλον ανέβηκαν τον Φεβρουάριο του 2021, μέχρι τότε είχαμε σχεδόν μηδενικά κρούσματα και από τότε άρχισαν να κλείνουν επιχειρήσεις, σχολεία, χώροι εστίασης, αλλά και να μπαίνουν πολλά πολλά μέτρα όπως και τα πρώτα lockdown. Γι' αυτό λόγο λοιπόν, για αυτούς τους δύο λόγους λοιπόν, αποφάσισα να φύγω από την Καμπότζη, δεν μπορούσα να κάτσω και πολύ παραπάνω. Και τώρα θα με ρωτήσετε λοιπόν, για ποιο λόγο δεν ανανέωσα το διαβατήριό μου. Γιατί στην Καμπότζη δεν υπάρχει ελληνική πρεσβεία και η ελληνική πρεσβεία αρνείται να σου στείλει το καινούργιο διαβατήριο μέσω του ταχυδρομείου, όπως κάνουν σχεδόν όλες οι υπόλοιπες χώρες. Προσωπικά δεν γνώρισα κανέναν που να είχε παρόμοιο πρόβλημα με το δικό μου. Εμείς, παρότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσα κάλλιστα να πάω σε μια ευρωπαϊκή πρεσβεία όπως είναι η γαλλική και να ανανεώσω το διαβατήριο εκεί πέρα. Όμως όχι, μετά από πολλές συζητήσεις και με την πρεσβεία το Βιετνάμ αλλά και στην Ταϊλάνδη, μου είπαν και οι δύο ότι πρέπει να πάω σε μια ελληνική πρεσβεία για να ανανεώσω το διαβατήριό μου. Επειδή αυτό όμως δεν μπορούσα να το κάνω γιατί τα σύνορα είναι ακόμη κλειστά μέχρι και σήμερα, ο μόνος τρόπος για να ανανεώσω το διαβατήριο ήταν να επιστρέψω στην Ελλάδα. Και αυτός λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, ήταν ο κύριος λόγος που επέστρεψα. Αυτά λοιπόν, πάρτε το σαν μια συμβουλή, αν ποτέ ταξιδέψετε σε μια ξένη χώρα εκτός της Ευρώπης, πάντα να φροντίζετε να έρχεται αρκετό, ας πούμε, καιρό, αρκετή περίοδο στο διαβατήριό σας ή να ταξιδεύετε σε χώρες που υπάρχει ελληνική πρεσβεία. Μην παρατείνετε δηλαδή το χρόνο διαμονής σας σε χώρες που δεν έχει ελληνική πρεσβεία και φροντίστε να τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις σας πολύ πολύ γρήγορα. Αλλιώς μπορείτε να βρεθείτε σε μια δυσάρεστη θέση όπως βρέθηκα και εγώ. Πάμε τώρα με την ευκαιρία να σας δείξω και λίγο τις βίζες. Γιατί πιστεύω ότι η βίζα είναι έτσι ένα ταξιδιωτικό ενθύμιο ιδιαίτερο, όχι μόνο γιατί το παίρνεις σχεδόν από κάθε χώρα, αλλά γιατί γράφει επάνω και το ονοματεπώνυμό σου. Είναι δηλαδή κάτι δικό σου. Κάτι δηλαδή εξατομικευμένο. Η πιο όμορφη βίζα που πήρα ποτέ στην Ασία ήταν αυτή εδώ πέρα και ανήκει στο Λάος. Μετά το Λάος πέρασα στο Βιετνάμ, παρελθόντως έρχονται βίντεο και από αυτές τις χώρες, Λάος και Βιετνάμ. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα τις ιστορίες μας, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. God help us! That's a dragon behind me. So beautiful. Αυτή λοιπόν είναι η βίζα του Βιετνάμ. Όχι τόσο όμορφη όσο του Λάος. Αυτή είναι η πρώτη βίζα που πήρα στην Καμπότζη. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, οι διαφορές είναι ότι η καμποτζιανή βίζα είναι χειρόγραφη και όχι τυπωμένη όπως έπρεπε κανονικά στον υπολογιστή. Και η δεύτερη βίζα που πήρα τον Απρίλιο του 2020 από την Καμπότζη είναι αυτή εδώ πέρα. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι τουριστικές βίζες, οι οποίες σου δίνουν διάρκεια παραμονής μέχρι ένα μήνα ή κάθε μία και μπορείς να βγάλεις μόνο δύο συνολικά. Παρένθεση, στην Ταϊλάνδη και στην Ινδονησία για τον πρώτο μήνα δεν χρειάζεστε βίζα. Αν δηλαδή πας από την Ελλάδα
στην Ινδονησία, γιατί θες να επισκεφτείς το πανέμορφο Μπαλί και θες να μείνεις ένα μήνα, δεν χρειάζεσαι βίζα. Μόνο με το διαβατήριό σου μπορείς να περάσεις μέσα. Αυτά για όταν ανοίξουν πάλι τα σύνορα και μπορέσουμε και ταξιδέψουμε. Πάμε στο διατάφτα όμως. Όπως σας είπα και στις αρχές του βίντεο, έχω δουλειά. Η δουλειά που έχω λοιπόν από την Καμπότζη είναι ότι διδάσκω αγγλικά σε παιδιά πρώτης, δευτέρας και τρίτης δημοτικού σε σχολείο εκεί πέρα. Και επειδή αυτή τη στιγμή είναι σε lockdown, τα μαθήματα γίνονται ηλεκτρονικά. Οπότε έχω την ευχέρεια και την πολυτέλεια να κρατάω τη δουλειά μου από την Καμπότζη στην Ελλάδα και να την κάνω μέσω του υπολογιστή. Βέβαια οι ώρες είναι λίγο περίεργες, γιατί πρέπει να ξυπνάω από τις 3-3,5 ώρα, 4 ώρα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, αρχίζουν τα μαθήματα και τελειώνουν στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Αλλά είναι μια δουλειά την οποία βρισκώ αρκετά ευχάριστη. Περισσότερες λεπτομέρειες σε ένα επόμενο βίντεο όμως. Τα πλάνα μου για το μέλλον είναι να μείνω στην Ελλάδα όσο χρειαστεί, έτσι να μπορώ να συγκεντρώσω κάποια χρήματα μέσω της δουλειάς. Και στο μέλλον, ναι, με την ευκαιρία, με την πρώτη ευκαιρία θα ήθελα να φύγω πάλι στο εξωτερικό, δεν με νοιάζει ποια χώρα. Θα ήθελα να ξαναπάρω πάλι την κάμερα και να πάμε μαζί να κάνουμε καινούργια βίντεο σε καινούργιες χώρες και γιατί όχι και καθημερινά βίντεο. Αν μας δοθεί έτσι η ευκαιρία και έχουμε και την πολυτέλεια του χρόνου και των ανοιχτών συνόρων. Γιατί τώρα είναι λίγο δύσκολο να ταξιδέψεις. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να βρήκατε το σημερινό βίντεο έτσι ελάχιστα χρήσιμο, ελάχιστα ενδιαφέρον. Εάν σας άρεσε φυσικά κάντε like, αφήστε και τα σχόλιά σας από κάτω και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.